ιδιαιτέρως χαρούμενος είμαι σήμερα. Και θα σας πω γιατί. Πρώτον, είναι Σάββατο, 25 Νοέμβρη. Έρχεται τριπλή κακογερία Αλέξης, Όλιβερ, δεν ξέρω και τι. Έχει γίνει, λέει, ένας αχταρμάς, τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τι όνομα να βάλουμε. Έρχεται ένα τρίο κακοκαιρίας. Θα φάμε θαλασσινό μπουκάκι, το πιθανότερο. Το πρώτο για το οποίο είναι χαρούμενος είναι ότι πέτυχα μία εκτοσούλα καλή και πήρε ένα γκατζετάκι της GoPro που καιρό το ζαχαρώνω. Αυτό το γκατζετάκι το έχω εδώ στα μπούτια μου, δεν το έχω βάλει ακόμα γιατί βιάζομαι να είμαι... Λοιπόν, αυτό το βάζεις γύρω από την GoPro και εδώ έχει μικρόφωνο, που σημαίνει ότι αν δουλεύει αυτό το πανάκριβο μαραφέντη θα μ' ακούτε καλύτερα. Το δεύτερο γκατζετάκι που είναι... Το δεύτερο γκατζετάκι που έχω πάρει είναι αυτό το φωσάκι, το οποίο μπαίνει πάνω από το μαραφέντι, αυτό που σας έδειξα πριν από το μικρόφωνο. Το ανάβεις. Οπ. Α, άλλο πράγμα. Δύο, τρεις κλίμακες. Μιλάμε. Εντάξει. Πράγμα που σημαίνει ότι στο ταξίδι της επιστροφής, που με βλέπετε υποσκοτεινό τις περισσότερες φορές, θα με βλέπετε τώρα λίγο πιο φωτεινό. Κάτι το οποίο μου αξίζει ιδιαίτερα, τέτοια φωτεινή προσωπικότητα που είμαι. Το μόνο κακό της σήμερα, της σημερινής ημέρας, είναι ότι δεν θυμήθηκα να ξυριστώ στο σπίτι. Και το μόνο ξηραφάκι που βρήκα στο αυτοκίνητο είναι αυτό. Ένα ξηραφάκι γυναικείο, ροζ. Δεν με πειράζει το χρώμα. Πειράζει ότι είναι χρησιμοποιημένο. Ελπίζω σε καμιά μασχάλη. Βασικά δεν ξέρω αν ελπίζω είναι σε μασχάλη. Δεν ξέρω τι ελπίζω. Από πού ελπίζω να είναι οι τρίχες που έχουν κολλήσει ανάμεσα στις λάμες. Τι με συμφέρει περισσότερο. Της γυναίκας μου είναι. Θα κάνω ένα γρήγορο περάσματάκι εδώ σε αυτά που βάζουν νερά η μάσκα. Στο γυρισμό θα είναι πολύ αστείο γιατί θα είμαι σαν Χίτλερ, έχω εδώ τέτοια εδώ την αηδία. Να το ξέρετε, πονάει λιγότερο από τα αντρικά. Είμαι πια στο νερό και ενώ η μέρα φαίνεται καλή, τουλάχιστον από άποψη κίνησης, αστοχώ ασταμάτητα. Δείτε τι συνέβη. Πρέπει να έχασα περίπου 5 με 6 κεφάλους, μέχρι που θυμήθηκα ότι είχα αλλάξει φτεράκι στη βέργα. Λες να φταίει αυτό. Ας το ισιώσω.
πώς με έχετε συνηθίσει, κοίτα, ανάβω αυτά, 1, 2, 3. Και κάτι φαίνεται. Κοίτα τώρα κόλπο. Τα σβήνω και τσακ. Τι πες ρε φίλε. Τι γκατζετάρα είναι αυτή. Και δεν ξέρω και πώς ακούγομαι. Έχω την αίσθηση ότι με το μικρόφωνο αυτό θα πρέπει να ακούγομαι πολύ πολύ καλύτερα. Τέλος πάντων, μη σας τα απολογώ. Αυτό θα πρέπει να δουλεύει. Σήμερα έκανα πάρα πολλές βουτιές. Γιατί? Πρώτον, γιατί είναι το τελευταίο μου ψάρεμα πριν φύγω για Αργεντινή. Δεύτερον, διότι είχε πολλά ψάρια και αστοχούσα συνεχώς. Δεν, όχι πολλά. Ένα είδος, κεφάλους είχε πολλούς. Αλλά μιλάμε, αστοχούσα συνεχώς. Κάποια στιγμή λέω, λες να φταίει η βέργα, διότι αυτή τη βέργα την είχα φτιάξει εγώ. Είχα κρατήσει τη βέργα, έκανα φρεζούλες και έβαλα ένα καινούριο φτεράκι. Και βλέπω το φτεράκι έχει πολύ μεγάλο σήκωμα. Ξέρεις αυτό το σήκωμα που βάζουμε για να μην μας φεύγουν τα ψάρια, εάν δεν τα ξεπεράσει τελείως. Και λέω, λες να φταίει αυτό, αδύνατο. Τέλος πάντων, συνέχισα να ρίχνω, έχανε. Αστοχούσα τα. Δεν τα βρίσκα καν τα ψάρια. Το πολύ να τους πάρω κανένα δυο λέπια. Και κάποια στιγμή βγαίνω έξω. Θυμάμαι ότι έχω μια πένσα του φίλου μου του Νίκου μέσα στα μάξι, του και χαγιά. Λέω, θα ισιώσω το φτεράκι και το κάνω ίσιο τελείως. Το ισιώνω, πα, αρχίζω να πιάνω κεφάλους. Και κάπου προς το μεσημέρι, λίγο πριν νυχτώσει, άρχισα να πιάνω ψάρια. Έπιανα. Και ξαφνικά μπαίνει και ένα ωραίο λαβράκι και έγινε μόντα. Γυρνάει η οικογένεια, τους αφήνω τα ψάρια και φεύγω για Αργεντινή, κυρίες και κύριοι, αύριο μεθαύριο. Πάει η σεζό των λαβρακιών, τα λέμε Ιανουάριο. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα, καλές ψαριές σας εύχομαι. Να είναι ζεστός ο καιρός, καλοκαιριάτικο, να μπορείτε να πάτε για στήρες, για σφυρίδες. Αφήστε τα λαβράκια ήσυχα, εκεί που τους αξίζει, δηλαδή σε εμένα. Φιλιά, γεια!